κύριε Κωνσταντίνου, μια διαφορετική ημέρα σήμερα. Είναι το τέλος μιας θητείας. Μικρής θητείας, αλλά πολύ ενδιαφέρουσας και πολύ διδακτικής. Και ποικίλα συναισθήματα. Υπάρχει ένα κεντρικό συνέστημα. Το κεντρικό συνέστημα είναι να είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου. Αν είσαι σε αρμονία με συνείδηση, ηθικές αρχές και διοντολογία, τα υπόλοιπα συναισθήματα είναι δευτερεύοντα. Πάντως είναι γεγονός ότι από την αρχή του ξεκινήματός σας σε αυτή τη θέση είχατε κόντρες. Είχατε κόντρες με το συγκεκριμένο άτομο, τον κύριο Μαυράκη. Τελικά ποιο ήταν το σημείο εκείνο που είπατε δεν πάει άλλο? Δεν είναι τελικά μόνο όπως προέκυψε η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ κάπου αλλού, υπήρχαν και άλλα θέματα. Ας ξεκαθαρίσουμε, η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ δεν υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης. Είναι μια εφεύρεση ότι δήθεν υπήρχαν διαφωνίες γύρω από αυτό το ζήτημα. Να το ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά λοιπόν, ότι στο θέμα της μετεγκατάστασης ο Υπουργός, ο κ. Σιφουνάκης, παρουσιάζοντας το ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, είπε ότι δεν απορρίπτουμε ασυζητητή τις προτάσεις που θα κατατεθούν από θεσμικούς φορείς με ωριμότητα και συνένεση. Οπότε παραπληροφόρηση το ένα. Οπότε εγώ διαβάζω πίσω από αυτές τις δηλώσεις το Δήμο Θεσσαλονίκης, που είναι ο μοναδικός θεσμικός φορέας που καταθέτει μία εναλλακτική πρόταση. Εμείς έχουμε τη διαγωνιστική διαδικασία, θα καταλήξει ο μελετητής σε κάτι και αν υπάρχει από άλλο φορέα μία πρόταση, πώς δεν θα τη συζητήσουμε? Είναι δυνατόν να πει κανείς ότι έρχεται ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και λέει θέλω να εξετάσετε την πρόταση λαχανόπικη και η κυβέρνηση να πει δεν συζητάμε μαζί σου, Δήμαρχε? Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Και τελικά τι έγινε τώρα? Κοιτάξτε. Είδε, σαν νεβόμπα έσκασε λίγο η αλήθεια, είναι αυτή η εξέλιξη. Εντάξει, αυτό. Και λίγους μήνες πριν τη γενική έκθεση. Στα δημόσια αξιώματα και στην δημόσια δράση δεν υπάρχουν εκπλήξεις, δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Όλα είναι πιθανά και μέσα στο παιχνίδι. Αν και δεν μου αρέσει η λέξη παιχνίδι, γιατί. Παραπέμπει αλλού. Παραπέμπει αλλού. Κοιτάξτε. Τι έγινε εδώ και είπατε εδώ, δεν. Εδώ και δύο μήνες είχα κάνει συγκεκριμένες ενυπόγραφες, τεκμηριωμένες επισημάνσεις για αιστείες αναξιοκρατίας, διαφθοράς και αδιαφάνειας στην έκθεση. Υπήρχε ένα κεντρικό ζήτημα για το πώς πηγαίνει αυτός ο διαγωνισμός. Είχα εντοπίσει ότι λίγες μέρες μετά την υποβολή των φακέλων, στενό συγγενικό πρόσωπο του κ. Μαυράκη διορίστηκε προσλήφθηκε με σύμβαση αορίστου χρόνου σε μία από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες και δεν είχα παρά να το επισημάνω. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρξαν παρανομίες στο μισθό, δηλαδή ενσωμάτωση υπεροριών που γινόταν στο πάρκινγκ στις τακτικές αποδοχές. Υπήρχε άλλη προσέγγιση σε μένα ως προς την πρόσληψη νομικού συμβούλου. Πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει δημόσιος διαγωνισμός όπως επιβάλλει ο κώδικας δικηγόρων. Υπήρχε το θέμα της αστικής ευθύνης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο με τη δική μου μειοψηφία βεβαίως αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του. Είπε ότι πρέπει να επιβαρύνουμε με ασφάλιστρα τον φορέα για τον κίνδυνο ζημίας που θα προέλθει από δικές μας παράνομες πράξεις. Είναι κάτι που δεν συνάδει με την εποχή μας και πλήστα όσα. Αλλά σε αυτά λες ότι αυτό που σας το λέμε μια κουβέντα, δεν συνάδουμε την εποχή μας. Ο πολίτης περιμένει άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά από όποιον για λίγο ή για πολύ αναλαμβάνει ένα δημόσιο αξίωμα. Εσείς, κύριε Κωνσταντίνου, νιώθετε ρηγμένος, νιώθετε αδικημένος, νιώθετε ότι επειδή προχωρήσατε σε κάποιες καταγγελίες και ονομάσατε πρόσωπα και καταστάσεις που ουσιαστικά διακινούσαν πελτειακές σχέσεις από ό,τι αντιλήφθηκα πάλι. Να σας πω, δεν. Χάσατε την θέση σας από αυτό το πράγμα. Θα σας πω, δεν είναι το κυρίαρχο πώς νιώθω. Είναι πολύ μικρό θέμα το αν νιώθω έτσι ή αλλιώς. Σας είπα και πριν, νιώθω ήσυχος με τη σύνδεσή μου και νιώθω ότι έκανα το καθήκον μου. Διότι αν δεν μιλούσα, αν δεν ενημέρωνα εν υπογράφος και τεκμηριωμένα την πολιτική ηγεσία, θα είχα άλλη ευθύνη βαρύτερη. Τώρα, από εκεί και ύστερα, οι αποφάσεις ανήκουν σε άλλους, δεν ανήκουν σε μένα. Σε μένα ανήκει η ευθύνη να κατονομάσω, να ενημερώσω και να δώσω όλη την τροφή για απόφαση. Η απόφαση είναι αλλουνού. Θα ένιωθα πολύ άσχημα αν έπρεπε να πάρω εγώ αποφάσεις και αν έπρεπε εγώ να αδικήσω κάποιον. Όταν στην αρχή της συζήτησης μας λέγαμε για διαγωνισμό, εννοούσατε το διαγωνισμό για την μετεγκατάσταση? Λέμε για τον διαγωνισμό πρόσληψης συμβούλου για το έργο της μετεγκατάστασης.
24 μαχαίρια λοιπόν εκεί. Ο κύριος Μαυράκης μιλήσατε μαζί του, αν θυμάμαι καλά, αν άκουσα καλά μάλλον, στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο αποχώρησε κιόλας, δεν κάθισε να μιλήσετε. Ναι, φύγε. Ήταν λίγο επεισοδιακό το δημοτικό, το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο ήταν επεισοδιακό γιατί ήταν το θέμα που σας έλεγα για την αστική ευθύνη και ενώ ήταν προφανές ότι έπρεπε να πάρουμε απόφαση ανάκλησης αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Το χώνεψαν στην επόμενη συνεδρίαση. Εσάς πότε σας ήρθε το μήνυμα ότι πρέπει να πάψετε να παραιτηθείτε, να αποχωρήσετε από το αρμόδιο Υπουργείο? Εγώ είδα χθες την ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου, που είναι η μόνη έγκυρη ενημέρωση. Έγινε κάποια προσπάθεια να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Υπουργό, με κάποιο κυβερνητικό πρόσωπο για το θέμα? Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή μεν στη διακριτική ευχέρεια των αυτών που αποφασίζουν δε. Δεν είχα κανέναν λόγο να κάνω παραπάνω κινήσεις, διότι θεωρούσα ότι αυτό που μου αποδιδόταν, μιας δήθεν δημόσιας αντιπαράθεσης, δεν το έκανα. Αυτός ήταν ο λόγος που σήμερα εξήγησα πάρα πολύ καθαρά ποια ήταν τα πράγματα που δεν δημοσιοποίησα και άρα δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοί σας κατάλαβαν πολύ καλά ότι δεν ήταν εκεί η αιτία αυτής της διοικητικής εξέλιξης. Ίσως να φταίει η Μεγάλη Εβδομάδα και ο Πόντιος Πιλάτος, ίσως να φταίει το φύγε κακό από μπροστά μου, ίσως να φταίει η αδράνεια που οδηγεί μοιραία σε φθορά, γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις πράγματα καταγγελόμενα, οι αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες. Αλλιώς η φθορά παίρνει όλους. Αποφασίζονται στεκεμοί. Πάντως είναι από τις τελευταίες βόλτες που κάνετε στους χώρους της έκθεσης. Γιατί θα πάψω να την επισκέπτομαι. Πλέον ως πολίτης, μακριά από εμάς οι τίτλοι. Όχι, δεν το συμμερίζομαι αυτό. Η δημόσια δράση έρχεται από παλιά και φαντάζομαι θα συνεχιστεί από κάποιες θέσεις, μοναχικές ή μη. Πάντως θα είναι δημόσια δράση. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ που θα ξαναέρθω αρχές Μαΐου στην έκθεση βιβλίου. Μάλιστα δύο φίλοι κάνουν την τιμή να με προσκαλούν στις παρουσιάσεις των βιβλίων τους σε μια εξαιρετική πολιτιστική γιορτή για την πόλη και σε άλλες εκδηλώσεις, στις εκδηλώσεις του Μακεδονικού Μουσείου που φιλοξενούμε στο χώρο της έκθεσης. Δεν αλλάζει κάτι στην πραγματικότητα, δεν αλλάζει κάτι από την καθημερινή από την καθημερινότητα και από την επαφή με ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο. Άλλαξαν οι ευθύνες. Έτσι. Θα αναλάβουν άλλα άτομα. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Για άλλη μια φορά, λίγους μήνες πριν την Γενική Έκθεση, πάλι αναμπουμπούλα. Πόσο κακό θα κάνει τώρα στην διοργάνωση του κορυφαίου γεγονότος της πόλης μας, που τελικά κρατάω και επιφυλάξει αν είναι κορυφαίο γεγονός. Δεν θα έχει καμία επίπτωση. Δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση. Πρώτον, διότι η ΔΕΘ δεν διοργανώνει τη Γενική Έκθεση, την διοργανώνει η Χελέξπο. Και δεύτερον, διότι η Γενική Έκθεση θα πάει ή δεν θα πάει καλά, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που μπορεί να δαπανίσει ο δημόσιος τομέας που συμμετέχει. Έχεις μια έκθεση που κατά το 70% έχει εκθέτες προερχόμενους από το κράτος. Σας θυμίζω ότι καμία ΔΕΚΟ δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% επί της μισθοδοσίας της εκτός έδρας και υπερορίες, συν τις γενικότερες περικοπές, συν τις περικοπές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Λέω απλώς ότι αυτοί οι παράγοντες θα κρίνουν ημί την επιτυχία μιας γενικής έκθεσης, αν θεωρούμε επιτυχία το να διοργανώνεται μια γενική έκθεση που δεν διοργανώνεται σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου, και αν θεωρούμε επιτυχία επίσης να γεμίζουμε έναν εκθεσιακό χώρο με κρατικούς φορείς.